Ο πρέσβης επιτιμεί, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Τι γίνεστε? Καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, τι φέρουσα αντίληψη είναι αυτή πια στην ευρωπαϊκή ηγεσία, όταν αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα, μετά από κάποια ανταλλάγματα για τα οποία να συζητήσουμε μετά, ναι, τραβάει το πρόβλημα πίσω και όλοι τον ευχαριστούν? Μα αφού αυτός δημιουργεί το πρόβλημα, τον ευχαριστούν και από πάνω? Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά εκ μέρους σοβαρών συμμαχικών χωρών απέναντι στον Τούρκο ηγέτη προσωπικά και απέναντι στην Τουρκία ως χώρα. Φαίνεται, αυτή την εξήγηση καταρχάς δίνω, ότι η Τουρκία με την πολιτική της, της απίθειας, της δυσφορίας, της δύσκολης τάσης και των συνεχών αιτημάτων, έχει εμπεδώσει σε πολλούς ξένους ηγέτες, σε πολλές ξένες χώρες, την εντύπωση μιας μεγάλης χώρας που κινείται με αυτοπεποίθηση και δεν διστάζει να προωθεί τις επιδιώξεις της, έστω και αν γίνεται προσωρινώς δυσάρεστη. Αυτό το αίσθημα της τολμηρής παραβατικής κατ' ουσίαν στάσης που στο τέλος ανακαλείται αφού έχουν εξασφαλιστεί σημαντικά πλεονεκτήματα, δημιουργεί και μια περίεργη ψυχολογική διάθεση εκτίμησης και ανακούφισης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αντιμετωπίζεται η Τουρκία ως μια μεγάλη και σημαντική στρατηγική σημασίας χώρα που συνηθίζει να φέρνει δυσκολίες και όταν τελικά τις έρει, με μεγάλη χαρά σπέβδουν οι άλλοι να την συγχαρούν. Τι δηλεί η όλη κατάσταση? Ότι το να έχεις ως σταθερό κανόνα πλεύσης την παντή τρόπο προστασία των επιδιώξεών σου, προώθηση των επιδιώξεών σου, είναι κάτι το οποίο τελικά αποφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα. Πείτε μου κύριε πρέσβη, και θα έρθω στην Τουρκία, είναι μόνο αυτό ή είναι ότι η διπλωματία της, η εξωτερική της πολιτική, έχει διαβάσει έγκαιρα το αναγκαίον των ιστορικών στιγμών? Τι εννοώ? Το περίφημο ανακοινοθέν του ΝΑΤΟ που εμπεδώνει και τη στρατηγική των επόμενων δεκαετιών, mm-hmm, βάζει κάποιες προτεραιότητες που είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα σε βάθος, το λέει. Μήπως λοιπόν αυτή την αναγκαιότητα και το ρόλο που και εμείς θα έπρεπε κανονικά να πούμε ότι υπάρχει ρόλος, δεν είναι μόνο τα στενά, ναι, ναι, διαβάζοντάς το, να το πω λαϊκά, τους πατάει στο λαιμό? Ξέρω δηλαδή ότι με θέλετε σε αυτό το γκρίκο, ξέρω ποια είναι από εδώ και κάτω η νέα ψυχροπολεμική, το είπε το ΝΑΤΟ ανοιχτά, στρατηγική, και εγώ πάνω σε αυτό παίζω. Ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό έγινε και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Σωστά. Όταν δεν ήταν ακριβώς τέτοια τα δεδομένα. Η Τουρκία έχει πλήρη συνείδηση της σημαντικής γεωπολιτικής της θέσης, λόγω της του γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται. Και έχει μάθει να με τεχνική και θα σας έλεγα ικανότητα ευέλικτου ακροβάτη να κινείται μεταξύ της μιας πλευράς, της Ρωσίας, και της άλλης πλευράς, της Δύσης, δηλαδή της Αμερικής, αποσπώντας εκάστοτε τα ανταλλάγματα τα οποία επιζητεί και τα οποία την ενδιαφέρουν. Επομένως, γι' αυτό το είπα και στην αρχή, η στάση αυτή γίνεται με επίγνωση της ιδιαίτερης γεωπολιτικής βαρύτητας που έχει ως χώρα. Αυτήν εκμεταλλεύεται και την εκμεταλλεύεται με τέτοιο ύφος, με ύφος αυτοπεποίθησης και επιμονής. Θα σας έλεγα δε και με πολύ καλά αντανακλαστικά φυσικά, mm-hmm, και διαβάζει καλά τις εξελίξεις και ξέρει πόσο πρέπει να επιμείνει, πού να υποχωρήσει και πού να φανεί ιδιαίτερα δύσκολη ως την τελευταία στιγμή. Δεν κατέχεται από το πλέγμα του καλού παιδιού. Αυτό το φοβερό πλέγμα του καλού παιδιού, όσο πιο ευγενικοί και συνεπείς είμαστε,
τόσο πιο πολύ θα μας συμπαθήσουν οι σύμμαχοι και θα μας ανταμείψουν για την στάση μας. Είναι κάτι που η Τουρκία έχει αντιληφθεί ότι δεν αποδίδει και έτσι το έχει, δεν το εφήρμοσε ποτέ και κινείται στους αντίποδες με αποτελέσματα δυστυχώς ικανοποιητικά για αυτήν. Άρα κατά τη γνώμη σας, ανεξάρτητα από το εύρος, το βάθος και την ποιότητα των ανταλλαγμάτων που ζήτησε, μπορούμε να πούμε ότι φεύγει απομονωμένη, με αριστολογίες, αερολογίες και δεν παίρνει τίποτα από αυτή την ιστορία? Δεν θα το έλεγα αυτό, κύριε Σαχίνη μου, δεν θα το έλεγα αυτό, διότι απεδείχθηκε ότι ακολούθησε μία καθαρά ωφελημιστική και επιτυχή τακτική. Αφού έφερε άπειρες δυσκολίες επί μακρό διάστημα πριν από τη Σύνοδο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους αν δεν λάβει τα ανταλλάγματα που ήθελε καταρχάς από τις δύο ενδιαφερόμενες χώρες και ενδεχομένως και άλλα ανταλλάγματα που δεν τα γνωρίζουμε ακόμα, διότι επισήμως δεν έχουν εμφανιστεί, την τελευταία στιγμή έκρινε ότι ανάγκασε τις δύο χώρες να δεχθούν όρους που τις ήταν απόλυτα συμφέροντες και ευνοϊκοί και είδε το βέτο, δείχνοντας μάλιστα και μία διαλλακτικότητα και μετριοπάθεια και ένα πνεύμα διατήρησης της συνοχής της συμμαχίας. Μάλιστα, για να την ευχαριστούν όλοι. Να σας για ρωτήσω... να την ευχαριστούν όλοι. Κάτι βαθύτερο να σας ρωτήσω με όλα αυτά όμως. Επειδή έχουμε τη γεωγραφική θέση που έχουμε και εμείς, έχουμε τις μεταναστευτικές ροές, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε την ενεργειακή κρίση και τους δρόμους της ενέργειας, έχουμε τις ιστορίες του Καυκάσου και τον παντουρανισμό ως όραμα. Με βάση αυτά που παίρνει το συγκεκριμένο καθεστώς, ερώτημα, πιστεύετε ότι τελικά οι Δυτικοί θέλουν την αλλαγή του στο χρόνο απάνω ή μήπως έτσι επιλέγουν το συνομιλητή τους από τώρα? Διότι αυτά δεν δείχνουν να τον αποδυναμώνουν. Ό,τι και να λέει η Αξενέρ, επιστρέφει. Γιατί ακούω πολλούς που λένε ότι η Αξενέρ είπε λίγα, πήρε πιο πολλά. Εντάξει, πλειοδοσία, αλλά αυτός επιστρέφει πίσω και λέει: κοιτάξτε, εγώ έβαλα βέτο. Αυτοί συμφώνησαν, υπόγραψαν, έκαναν, πήρα αυτά, πήρα υποσχέσεις. Δεν λέω θα τα πάρει τα F-16, αλλά τις πήρα από τον Biden και επιστρέφω. Τι άλλο θέλετε, ηγέτης είμαι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μία, ενώ φαινομενικά η αντιπολίτευση πολεμά τον Ερντογάν, του ασκεί μία σφοδρή κριτική σε πολλά θέματα, στα θέματα μάλιστα που αφορούν το εσωτερικό είναι κριτική σκληρή και βάσιμη, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής υπάρχει μία περίεργη και παραδοσιακά εγκατεστημένη αρμονία, έστω και αν γίνεται ενίοτε υπό τη μορφή επικρίσεων. Η κυβέρνηση επιδιώκει, η αντιπολίτευση πλειοδοτεί ζητώντας να επιδιώκει περισσότερα. Έτσι εμφανίζεται η φωνή της Τουρκίας στο εξωτερικό ως ενιαία και πολύ ισχυρή. Και ακριβώς αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και οι Δυτικοί με αυτόν τον τρόπο δεν ενδυναμώνουν το καθεστώς που κατά τα άλλα επικρίναν? Δηλαδή όταν φτάνει η Φιλανδία με τη Σουηδία να κάνουν μετατροπές στην εσωτερική τους νομοθεσία, ανεξάρτητα από το πώς θα το εφαρμόσουν, γιατί ακούω πολλούς που λένε ναι θα τα κάνει, αλλά θα τη φέρει, δεν θα το εφαρμόσει, δεν θα εκδώσει. Εγώ λέω ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Ζητάς φιλικά από αυτούς που η Τουρκία θεωρεί ενοχλητικούς να αποχωρήσουν. Εδώ το κάνει η Συρία με τον Οτσαλάν και ξέρουμε την κατάληξη. Ναι, φυσικά, φυσικά. Δυστυχώς οι ξένες χώρες, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την Τουρκία και θα σας έλεγα με έναν κοντόφθαλμο τρόπο, εξαιρουμένης ίσως της Αμερικής. Ενώ κατά βάθος κατανοούν ότι υπάρχει ένας κοινικός ωφελημισμός στη στάση της, ενώ διαπιστώνουν ότι η Τουρκία είναι ένας ατίθασος ταραξίας, ένας δύσκολα συνεννοήσιμος, μια δύσκολα συνεννοήσιμη χώρα κτλ. Παρόλα αυτά έχουν επιμέρους συμφέροντα που η Τουρκία εγκαίρως επισημαίνει και εκμεταλλεύεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο αυτές χώρες, Φιλανδία και Σουηδία, που είναι επί μακρό χρονικό διάστημα, η Σουηδία 200 χρόνια, η Φιλανδία 70 χρόνια,
σε καθεστώς ουδετερότητας και με εσωτερικούς θεσμούς που κατοχυρώνουν πνευματικά δικαιώματα, σέβονται το άσυλο και τους πρόσφυγες κτλ., κατελήφθησαν από φοβία από τη στάση της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Αυτό τον φόβο τον εκμεταλλεύτηκε αριστοτεχνικά ο Ερντογάν. Και πιστεύω ότι δεν τον εκμεταλλεύτηκε μόνο ως προς τις δύο αυτές χώρες, γιατί και αυτά που απέσπασε, που ανακοινώθηκαν, δεν είναι λίγα. Τις ανάγκασε, όπως σωστά είπατε, να αλλάξουν εσωτερική νομοθεσία, να έχουν μια πιο σκληρή στάση απέναντι στους Κούρδους. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά. Να άρουν το εμπάργκο των όπλων. Να άρουν και το βέτο, την απαγόρευση στη χορήγηση οπλισμού. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό όφελος για την Τουρκία. Γιατί και οι δύο χώρες έχουν πολύ ανεπτυγμένη στρατιωτική βιομηχανία. Επομένως, αυτά που απέσπασε είναι όντως σημαντικά. Επομένως, κύριε Πρέσβη, και χώρες όπως η Γερμανία ή και η Γαλλία. Γιατί η Γερμανία τύπος, η Γαλλία και επισήμως αποδεσμεύονται με έναν τρόπο στις συναλλαγές τις οπλικές. Και αν εσύ πεις κάτι ως Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και Έλληνες πολιτικοί ηγέτες που λένε να πάμε στην Ευρώπη να τους πούμε εμπάργκο στην πώληση όπλων. Ξέρετε ποια θα είναι τώρα η απάντηση? Καλά σοβαρά μιλάτε. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπογράφτηκε αυτό το πράγμα και εδώ έρχεστε να ζητήσετε εμπάργκο? Γιατί δεν το ζητάγατε στη Σύνοδο? Πάντα θεωρούσα και υποστήριζα ότι η Ελλάδα θα έπρεπε σε αυτό το θέμα του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας έλεγα και του ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική συμμαχία και είναι λιγότερο ευαίσθητο σε αυτά. Θα έπρεπε να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση. Τώρα μπορεί να το κάνεις. Και να γίνεται επίμονη και ενοχλητική. Τώρα μπορείς να το κάνεις. Όταν η Φιλανδία με τη Σουηδία υπογράφουν ένα τέτοιο μνημόνιο με την Τουρκία για να μπουν στο ΝΑΤΟ και είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσύ ως χώρα δηλώνεις ικανοποιημένη από αυτή τη συμφωνία. Μπορείς να πας μετά πίσω στην Ευρώπη και να πεις: α, εδώ τώρα το ξαναθέτω, γίνονται αυτά. Θα σου πούνε και οι Φιλανδοί τι λες. Κοιτάξτε, μπορεί να γίνονται, αλλά δεν αποδίδουν. Τίποτα δεν μας εμποδίζει κάποια στιγμή να το πούμε και υποθέτω ότι θα το λέγαμε με έναν τρόπο γενικό, ως γενική αρχή που θα τους δέσμευε όλους. Αλλά θα έπρεπε να έχουμε, αυτό εκτιμώ εγώ, πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Δηλαδή αυτομάτως, εκεί, να πούμε ότι αυτό το σημείο της συμφωνίας, ναι, μεν εκφράζουν ικανοποίηση γιατί επιτεύχθηκε ένα στόχο της συμμαχίας, από τη γραμμή της οποίας δεν θέλουμε να διαφοροποιηθούμε, αλλά αυτό το σημείο για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι κάτι το οποίο μας ενοχλεί και το δηλώνουμε από την πρώτη στιγμή, διότι τα όπλα που η Τουρκία προμηθεύεται χρησιμοποιούνται με μαθηματική ακρίβεια και όπως η πράξη έχει αποδείξει, σημειώνω ότι η εισβολή στην Κύπρο έγινε με ανατολικό οπλισμό, χρησιμοποιούνται κατά της Ελλάδας. Μάλιστα. Και χθες είχαμε εν ώρα συνόδου 64 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Μάλιστα. Έρχομαι στο επόμενο κρίσιμο για μένα ερώτημα, κύριε Πρέσβη. Με όλα αυτά. Ο Ερντογάν, λοιπόν, ο οποίος αυτός πήρε την πρωτοβουλία μαζί με τους πολιτικούς του συνεργάτες και αντιπάλους να ανοίξει εμφατικά επί δύο μήνες το ζήτημα των αποστρατιωτικοποιήσεων στα νησιά μας κτλ. Προφανώς γιατί κάποιος του σφύριξε στο αυτή, ο Biden, αποφεύγει να φέρει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εμείς αποφεύγουμε λοιπόν να το θέσουμε, αλλά πολύ περισσότερο να απαντήσουμε σε κάτι που δεν έχει θέση, δεν γίνεται. Όλα ωραία, όλα καλά. Δεν υπάρχει θέμα και αποκλιμακώσαμε και τελειώσαμε. Δεν θα έπρεπε κάποιος να πει ότι παιδιά εντάξει όλα αυτά. Μπράβο, καλό το κλίμα, αλλά τρεις μήνες συμβαίνει αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, ίσως στη συγκεκριμένη σύνοδο δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικό να το πούμε. Δεν θα έβλεπε να το πούμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το πούμε. Θα τους περιπλέκαμε. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και μπορούμε και τώρα να το κάνουμε, αλλά όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο, θα ήταν πριν ακόμα φτάσουμε στη σύνοδο, με επαφές μας με όλες τις χώρες μέλη, να τις ενημερώναμε λεπτομερώς και επί τη βάση στοιχείων με αυτά τα στοιχεία που ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε ετοιμάσει και δήλωνε και σωστά το δήλωνε ότι αν χρειαστεί θα τα παρουσιάσει και θα αποστομώσει την Τουρκία για τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας απέναντί μας.
δεν είναι, ξέρετε, πολύ αποτελεσματικό να αντιδρούμε μόνο απαντητικά, αντανακλαστικά. Κάνει κάτι η Τουρκία και ερχόμαστε εμείς να το αντικρουθούμε. Μπορούμε σε αρκετά θέματα να προηγηθούμε της κίνησης της Τουρκίας, που προβλέπουμε και έχουμε ασφαλίσει περί αυτού ενδείξεις ότι πρόκειται να γίνει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να διορθωθεί και στη στάση μας. Περισσότερο θάρρος, περισσότερος πρωτοβουλιακός χαρακτήρας στις κινήσεις μας, και το τονίζω για μια ακόμα φορά, ίσως φαίνεται θεωρητικό, αλλά εγώ τουλάχιστον στην πράξη διαπιστώνω ότι δεν είναι, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση όχι μόνο προς τα έσω, αλλά κυρίως προς τα έξω. Όταν δηλώνουμε κάτι, να μην μένει παραμικρή αμφιβολία σε αυτούς που το ακούν, ότι είμαστε και αποφασισμένοι να το πράξουμε. Ναι, κύριε Πρέσβη, συνήθως στην Ελλάδα λειτουργούμε με όρους διαχρονικά, επικοινωνιακούς. Γιατί αν αυτό μου εξασφαλίζει αυτή τη στιγμή μικροπολιτικά ωφέλη μιας εντός εισαγωγικών ηρεμίας για να πάω, για παράδειγμα, λέω παράδειγμα, εκλογές, έχει μια ερμηνεία η στάση σου. Και σας ρωτώ ευθέως, μετά από αυτή τη σύνοδο, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί? Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Ερντογάν μπορεί να περιμένει μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να δει τι θα γίνει και στο Κογκρέσο, μπας και του περάσει πιο γρήγορα με τα F-16, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί. Μπορεί και όχι όμως, γιατί έρχεται η ιστορία των γεωτρυπάνων, η 15η Ιουλίου, 20η που έχει πει κτλ. Και έχει και έναν αέρα. Φεύγοντας από αυτή τη σύνοδο, τσαλακωμένος δεν φεύγει. Ευχαριστούσαν όλοι στο Πράδο μέσα. Μπράβο στον Ερντογάν που ξεμπλόκαρε. Αυτός που τα μπλόκαρε και τα ξεμπλόκαρε. Ναι, ναι. Άρα, ποια είναι η ανησυχία σας εδώ? Ποιο είναι... Η ανησυχία μου, κύριε, είναι, αγαπητέ μου φίλε, το κύριε είναι λίγο ψυχρό, η ανησυχία μου είναι, κύριε Σαχίνη, ότι θα... η ίδια η στάση της Τουρκίας. Διότι η Τουρκία, ναι, μεν δεν έθεσε το θέμα. Και εμείς έχουμε λόγους να λέμε δεν το αποτόλμησε γιατί δεν ήθελε να έρθει αντιμέτωπος με τα επιχειρήματα που είχαμε ετοιμάσει. Η Τουρκία δεν νομίζω ότι το έκανε μόνο γι' αυτό. Η Τουρκία το έκανε για λόγους τακτικής. Δεν ήθελε να φανεί περισσότερο αδιάλακτη από ό,τι φανόταν 2-3 μήνες τώρα πριν από τη σύνοδο. Και επίσης δεν έκανε και καμία κίνηση. Ναι, μεν δεν το έθεσε το θέμα. Δεν έκανε όμως και καμία κίνηση, ούτε κάποια δήλωση αλλαγής της συμπεριφοράς της στο θέμα αυτό. Δεν το έθεσε, αλλά η στάση της παραμένει η ίδια. Με ανησυχεί λοιπόν, με ανησυχεί υπό την έννοια ότι με ενοχλεί πολύ η στάση της Τουρκίας επί όλων των θεμάτων που έχει συσσωρεύσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και επί των τρόπων με τους οποίους είναι ικανή να τα διεκδικήσει, τρόπων οι οποίοι μπορεί να δημιουργούν αναστατώσεις και στην οικονομική μας ζωή, την περίοδο του τουρισμού, και κυρίως αναστατώσεις σε ό,τι αφορά θέματα της ασφαλειάς μας. Με ανησυχεί λοιπόν η στάση της Τουρκίας απέναντί μας. Είναι στάση απροκάλυπτα, διεκδικητική, επεκτατική, έχει μία νοοτροπία ηγεμονικής χώρας. Και αυτό το οποίο είπαν να συμμαζευτούν οι Έλληνες και τότε θα δούμε αν θα τους μιλήσουμε, είναι το άκρο νάτων της αλαζονίας. Το συμμαζευτούν. Και στη γλώσσα μας ακόμα σημαίνει ο κατώτερος, ο υφιστάμενος, να φροντίσει να έχει καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στον προϊστάμενο. Η Τουρκία λοιπόν αισθάνεται ως ο ηγεμόνας που απαιτεί από την Ελλάδα σεβασμό και πεισαρχία. Αυτό πρέπει να αποδείξουμε ότι εμείς δεν είμαστε διεδεγμένοι να το δεχτούμε. Θα κλείσω με δύο ερωτήματα, κύριε Πρέσβη, ακροατών. Το ένα είναι της επικαιρότητας, το άλλο το βρίσκω όμως εξαιρετικό και το κρατώ τελευταίο. Είναι ο φίλος ο Βασίλης που λέει, κύριε Πρέσβη, έχει γίνει στην καλύτερη των περιπτώσεων ολίσθημα ολκής με την κατοχήρωση του brand Turk Aegean? Ναι, νομίζω ότι έχει γίνει ένα σοβαρότατο ολίσθημα. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Συμμετέχουμε στο όργανο στο οποίο κατετέθηκε, το οποίο ενέκρινε τον λογότυπο αυτόν, και δεν αντιδράσαμε.
Αυτό είναι προφανώς απόλυτα αδικαιολόγητο. Απόλυτα αδικαιολόγητο. Και δημιουργεί ένα προηγούμενο. Βλέπετε ότι έχουν μια ενότητα οι κινήσεις τους. Υποτίθεται ότι γίνεται για λόγους τουριστικούς. Μα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι γίνεται σε αυτή τη συγκυρία, ότι γίνεται την περίοδο που προβάλλουν οι Τούρκοι συνεχώς το όραμα και το δόγμα της γαλάριας πατρίδας και αφορά το Αιγαίο. Το Αιγαίο, το ίμιση του οποίου η Τουρκία διεκδικεί. Επιτρέπεται να έχουμε εκπρόσωπο εκεί και να μην αντιδράσουμε? Μου φαίνεται ανίκουστο. Ανίκουστο. Κλείνω με το ερώτημα της Ευανθίας που το βρίσκω εξαιρετικό. Λύση, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο πρέσβη γιατί δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Α, μάλλον γνωρίζει και την πορεία σας. Όχι μόνο στο διπλωματικό σώμα αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Είναι εικόνα Ευρωπαίων ηγετών και νατοϊκών οι οποίοι επικαλούνται ότι είναι το τελευταίο χειρό της δημοκρατικής σκέψης? Εγώ λέει να το δεκτώ. Και έρχεται ο εκβιαστής και ζητάει αλλαγές σε εθνικές νομοθεσίες και το πετυχάνει και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας στην πολιτισμένη Δύση. Οπωσδήποτε αυτή η εικόνα και αυτή η εξέλιξη δεν είναι εναρμονισμένη με την ειδηλιακή εικόνα που η ίδια η Δύση επικαλείται και με υπερηφάνεια προβάλλει, ότι είναι η κοιτίδα αρχών, αξιών και κανόνων. Ασφαλώς όχι. Δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο όπου εύκολα αναφέρονται οι αρχές και δύσκολα τηρούνται, και όπου αυτό το οποίο επικρατεί είναι τελικά το συμφέρον και δι, θα σας έλεγα, το μικροπρόθεσμο συμφέρον, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, διότι έτσι καταλήγουμε σε έναν, θα σας έλεγα, απεχθή κινησμό. Μάλιστα. Κλείνω με το νεκτάριο. Η Ελλάδα χθες, λέει κύριε πρέσβη, κατά τη γνώμη μου, εισέπραξε μια μεγάλη πολιτική αλλά και γεωστρατηγική ήττα, την οποία μάλλον θα την καταλάβουμε αργότερα. Η Ελλάδα, λέει, αποδυναμώθηκε γεωστρατηγικά χωρίς να πάρει τίποτα. Φιλανδία και Σουηδία θα είναι από τους καλύτερους συμμάχους της Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, το έχουν δείξει με το πρόσφατο συμπεριφορικό του στυλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φιλανδία και Σουηδία επέλεξαν το γεωστρατηγικό τους ρόλο και διάλεξαν στρατόπεδο για τον περίφημο αρκτικό κύκλο, και αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι του φίλου του Κώστα. Με όλα αυτά θεωρεί ο κύριος πρέσβης ότι το πολιτικό μας σύστημα έχει κουλτούρα κλιμάκωσης και στρατιωτικής σε περίπτωση που Ερντογάν περάσει το Ρουβίκονα? Απαντήστε και στα δύο όσο πιο σύντομα μπορείτε, κύριε πρέσβη. Πολύ σύντομα θα απαντήσω και στα δύο. Αρχίζω από το δεύτερο. Θέλω να πιστεύω, θα ήταν απογοητευτικό, και αν δεν το πίστευα δεν θα το έλεγα, ότι ανεξαρτήτως της κουλτούρας όπως την εννοεί ο φίλος ακροατής, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν συνείδηση της κρισιμότητας της κατάστασης και είναι σε θέση και να την αντιμετωπίσουν με διάφορα εναλλακτικά σχέδια και να υλοποιήσουν το πολιτικό σύστημα σχέδιο. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα, όχι το στρατιωτικό. Το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει τέτοια κουλτούρα κλιμάκωσης? Ναι. Το πολιτικό σύστημα της χώρας, δεν ξέρω αν στο σύνολό του έχει τέτοια κουλτούρα. Ενίοτε είναι λίγο ασαφής και θολή η αντίληψή του. Πείτε μου και για το άλλο, σας πάω εγώ γρήγορα επίτηδες γιατί ναι, έχω βγει εκτός χρόνου. Και για το άλλο το ερώτημα, ότι η Ελλάδα υπέστη ήττα κατά τη γνώμη του φίλου του Νεκτάριου και ότι αποδυναμώθηκε από αυτή την ιστορία. Δεν θα σας έλεγα ότι υπέστη ήττα, διότι δεν είχε ανακοινώσει στόχους που δεν τους πέτυχε. Εμείς είχαμε επικεντρωθεί στην αντίκρουση των τουρκικών ισχυρισμών. Τέτοιο θέμα δεν ετέθη, επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε περί ήττας επί τη βάση των επισήμων στοχεύσεων και σκοπών που επιδιώκαμε. Αλλά δεν με ευχαριστεί καθόλου το γεγονός ακριβώς ότι δύο σημαντικές χώρες έρουν το σύστημα απαγόρευσης παροχής οπλισμού και θα είναι πλέον στο πλευρό της Τουρκίας σε όποιο τέλος πάντων βαθμό αυτές το κρίνουν. Θέλω όμως να σημειώσω ότι και στα οικονομικά θέματα και την περίοδο της φοβερής οικονομικής κρίσης που μας ταλαιπώρησε, οι δύο αυτές χώρες ήταν πάντα απέναντι μας. Ιδίως η Φιλανδία ζήτησε έξτρα εγγυήσεις από τη χώρα μας. Να μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Και επίσης να θυμίσω και αυτή τη μελέτη του Πανεπιστημίου Τούρκου. Άλλο συναδελφό σας, είχατε βγει και μαζί, ο κ. Αϊφαντής, την είχε τσιμπήσει αυτή, που λέγανε ότι στα νησιά τα ελληνικά, επειδή υπάρχουν πρόσφυγες,
έχει αλλάξει ο πληθυσμός, δεν ανήκουν, μελέτη στο Πανεπιστήμιο Τούρκου τη Φιλανδία, δεν ανήκουν στην Ελλάδα πια. Είναι ουδέτερα. Ναι, μα είναι εξωφρενική ισχύ. Και πολλές φορές εμείς λέμε, αφού είναι εξωφρενική, είναι περιττό, είναι καταγέλαστη και απαξιούμε να του απαντήσουμε. Λάθος. Πρέπει να απαντάμε σε όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε στο τέλος, κύριε Πρεσβή. Πλέον δεν μπορείς να αφήνεις τίποτα να πέφτει κάτω. Ακόμη τίποτα και το πιο απλό. Τίποτα αναπάντητο. Ακόμα και αν φαινομενικά φαίνεται δευτερεύον. Γιατί δεν είναι δευτερεύον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραϊτίδη, για μια φορά ακόμη. Καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.